Γεια σας παιδιά, τι κάνετε εδώ, Blitz Brigade, και σήμερα θα κάνουμε το Gun Challenge με το πιο ας το πούμε χάλια όπλο σε damage, είναι 112. Επίσης υπάρχουν και άλλα όπλα τα οποία έχουν και 69 damage, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς σήμερα θα κάνουμε το challenge για το BB23 Premium. Ένα πολύ καλό, ένα σχετικά μέτριο όπλο. Ναι. Οπότε πάμε να κάνουμε το challenge. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε σε deathmatch. Το πάνω. Λοιπόν, συγγνώμη για το... Λοιπόν, μπαίνει μέσα στον σερβερ, παίζουμε στο Malta Fort Deathmatch και κάτω λέει ότι the demolisher can use super jump to quickly maneuver on the battlefield. Επίσης να πω ότι στο τέλος του βίντεο, για να μην ξεχάσω, να κάνετε like και να subscribe όσοι δεν είστε subscribers και να υποστηρίξετε το κανάλι μου και να πείτε και στους φίλους σας να βλέπουν αυτά τα βιντεάκια που κάνω. Επίσης, όπως σας είχα πει, με likes δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο. Ναι. Μπορώ να κάνω τελικά ένα βίντεο στις 2 εβδομάδες. Πέστε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, 5 εναντίον 5 πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα μπούμε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τώρα για το πρώτο μας skill. Ωραία. Your team has taken the lead. Λοιπόν, όπως βλέπουμε με πρώτη ματιά, αυτό το όπλο φαίνεται πολύ ωραίο, έτσι όπως το κρατάει ο παίκτης μας. Επίσης έχει και σκόπευτρο, το οποίο είναι αρκετά θετικό για τον παίκτη, για τον επαγγελματία, στο πούμε, σε αυτό το παιχνίδι, ο οποίος θέλει να βολεύεται με το στόχο και να τον σκοτώνει. Βλέπω εκεί κάτω, νομίζω, ένα άτομο. Να το, λοιπόν. Όπα. Βλέπετε, ακόμα και με το μαχαίρι με σκότωσε. Λοιπόν, πάμε ξανά. Επίσης το σκόπευτρο δίνει μια ενίσχυση στο να μπορείς να του κάνει, να κάνεις τον εχθρό σου πιο πολλά headshots, ας το πούμε. Αλλά εδώ φαίνονται όλοι ότι είναι άχρηστοι, οπότε
Ναι, οκ. Okay. Πού είναι αυτός ο τύπος τώρα? Ναι. Κατάλαβα. Έχουμε να κάνουμε με σνάιπερ, παιδιά. Το πιο σπαστικό πράγμα είναι το καινούριο update που έχει βγει, διότι... Α, έχουμε και την κοπέλα εδώ πέρα. Το πιο σπαστικό στο update είναι ότι πρώτον η κοπέλα που πρέπει να ξεκλειδώσει, πρέπει να την πληρώσει, πρέπει να... Ναι, πρέπει να την πληρώσει με 9 ευρώ για την Ελλάδα. Λοιπόν. Λοιπόν, άλλο ένα θέλουμε. Ναι, λοιπόν, πετύχαμε το πρώτο... Κάναμε το πρώτο μας skill. Ωραία. Ωραία, 2 kills. Παιδιά, είμαστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, ναι, ας σκοτώσουμε και αυτόν εδώ πέρα, μια και είναι. Οπότε, τέλος πάντων, θέλουμε να το αφήσουμε να με σκοτώσει. Ωραία, μας σκότωσε. Κάναμε, παιδιά, 2 kills ταυτόχρονα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ αργόπλο και αυτό δεν είναι τόσο καλό. Ναι, πιο πολύ θα χρησιμοποιήσουμε όμως και το σκόπευτρο. Σας συστήνω, παιδιά, να μην παίρνετε πολύ ακριβά όπλα, διότι ακόμα και αυτό το όπλο, παιδιά, μπορεί να σας καλύψει με τα kills, διότι... Victory. Ναι, πρώτο κάναμε victory και, και δεύτερο για το όπλο ότι... είναι... μπορείτε να βολευτείτε ακόμα και με το σκόπευτρο, δηλαδή με το σκόπευτρο θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα kills από το στοχεύετε με την τελίτσα που σας έχει στη μέση. Λοιπόν, αυτό το όπλο μου θυμίζει, παιδιά, ένα άλλο όπλο το οποίο είναι λίγο πιο λεπτό από αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα θα χρειαστεί να βάλουμε σκόπευτρο. Κολλάει, συγγνώμη γι' αυτό. Κοιτάξτε πως στοχεύει, παιδιά. Απλά κοιτάξτε. Είναι το πιο γαμάτο. Ναι, μας σκότωσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει. Μακριά αξίζει κοντά. Ναι. Συγγνώμη λίγο που κολλάει, μου έχει σπάσει και εμένα τα νεύρα. Κοντεύει μάλλον. Λοιπόν. 2 kills. Ποιος είναι? Λοιπόν, είναι ένας από πίσω μας ο οποίος μας ακολουθάει. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ. Ναι. Πιστεύω το σκόπευτρό του είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Δεν ξέρω για σας τι έχετε να πείτε. Αυτός τώρα θα με σκοτώσει με τη μία. Έχει πάθει ένα ψηλό μπαγκάρισμα στο κουμόδι. 82. Πιστεύω ότι αυτό το damage που κάνει δεν είναι καλό. Λοιπόν, 2 άτομα. Και θα σκοτώσουμε κι άλλο ένα. Και εκεί θα τελειώσει το βιντεάκι μας, παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Εμένα γενικώς μου αρέσει πολύ το σκόπευτο. Δηλαδή, κοιτάξτε πως, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έτσι, όπως κοιτάει μέσα από το όπλο, φαίνεται πολύ ωραίο. Θα σου κάνω εγώ τώρα ένα ωραίο headshot. Τα γλύφεις, τα χεράκια σου. Πρώτη φορά που βλέπω τόσο άχρηστα άτομα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το βίντεο πιστεύω να σας άρεσε. Από μένα, γεια σας.